Διοργανώνουμε αυτό το τουρνά πικ-πονγκ, το οποίο έχει αρχίσει εδώ και 2 εβδομάδες. Σήμερα, με πάρα πολύ καλούς αγώνες, σήμερα θα παρακολουθήσουμε τον τελικό ανάμεσα σε 2 πολύ καλούς αθλητές, τον Πασπαλαρά και τον Περάκη. Έγιναν και πάρα πολλοί αγώνες στα προημιτελικά και στα ημιτελικά, από μαθητές που αποκλείστηκαν στις λεπτομέρειες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες κάνουν τα διαλύματα των παιδιών πιο ευχάριστα, όχι μόνο για αυτούς που συμμετέχουν και που αγωνίζονται, αλλά και για αυτούς που παρακολουθούν. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε στα παιδιά κάποια αθλήματα που είτε τους ήταν άγνωστα, είτε δεν είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν παλαιότερα. Το επόμενο τουρνουά είναι ένα τουρνουά πυγμαχίας, αφού σαν αντικείμενο το διδάσκω εδώ και αρκετό διάστημα. Πινκ-πονγκ έμαθα στη Δευτέρα Γυμνασίου από τον κύριο Κοντογιωργάκη και με τον καιρό έπαιζα και έμαθα καλύτερα και τώρα έφτασα στον τελικό. Είσαι ευχαριστημένος από την όλη τη διαδικασία? Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν περίμενα να φτάσω μέχρι εδώ. Νίκο, πες μας, σήμερα θα λάβεις μέρος στον τελικό. Ναι. Πώς έφτασες εδώ? Κέρδισα 3 αντιπάλους σχετικά εύκολα και είμαι σήμερα στον τελικό εδώ. Και το καιρό με το τένις είναι κάποιο αγαπημένο σου άθλημα? Ναι, είναι το αγαπημένο μάθημα. Παίζω γύρω στα 8 χρόνια και έχω συμμετάσχει σε πολλά τουρνουά και παίζω ακόμα, αλλά με μέτρα τώρα. Έχω παίξει και έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ με το τένις. Με πρωτοβουλία του συναδέλφου του κυρίου Κοντογιωργάκη διοργανώθηκε ένα τουρνουά τένις μεταξύ των μαθητών του λυκείου μας στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων και του μαθήματος της γυμναστικής. Το τελικό της διοργάνωσης παρακολουθήσαμε πριν από λίγο. Ο ρόλος του σχολείου δεν είναι μόνο η στήρα μεταφορά γνώσεων από τους καθηγητές, τους μαθητές, αλλά και η παράλληλη άθληση του σώματος, η οποία πρέπει να συμβαδίζει με την άθληση του πνεύματος. Ο τελικός, ο οποίος παρακολουθήσαμε προηγουμένως, ήταν πάρα πολύ καλός και οι δύο αντίπαλοι ήταν σχεδόν εισάξιοι, πράγμα το οποίο φάνηκε από το αποτέλεσμα. Με διαφορά ελάχιστων πόντων βγήκε ο νικητής. Θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά να συνεχίσουν να ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα και να τους ευχηθώ πάντα επιτυχίες, όχι μόνο στον αθλητικό στίβο αλλά και στο πνευματικό. Οι εντυπώσεις ήταν καταπληκτικές. Είδατε τα παιδιά, ο κόσμος, όλα αυτά, χειροκροτήματα, το ευχαριστήκανε, πραγματικά το ευχαριστήκανε. Όχι μόνο αυτοί που συμμετείχαν, αλλά και αυτοί που παρακολουθούσαν όλο το μάτς, οι καθηγητές, και στην ουσία βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι το σχολείο δεν είναι μόνο το γνωστικό αντικείμενο, αλλά θα πρέπει να γίνονται πολλά τέτοια τουρνουά, πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, να τις ευχαριστούνται τα παιδιά και να τους μένει για όλη τη ζωή. Όλα αυτά είναι όμορφα πράγματα. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα, είδαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Βγήκαν τα προγνωστικά, ο Πασπαλάρης ήταν καλύτερος όσον αφορά στο πικ-πονγκ. Δεν έκανε την έκπληξη ο Περάκης, αλλά στην ουσία είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το ευχαριστήκαμε όλοι μας. Και εμείς και τα παιδιά. Αυτή είναι η ουσία.